διαζύγιο κοπελούζου με Gazprom. Μετά τρεις και πλέον δεκαετίες συνεργασίας στην Ελλάδα, ο όμιλος κοπελούζου και ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom έλυσαν την εταιρική τους σχέση. Η θυγατρική Gazprom Export αποχωρεί από την εταιρεία φυσικού αερίου του ελληνικού ομίλου Προμηθέας Γκάζ και το μερίδιό της, 50%, περνά σε αυτόν. Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να επικυρωθεί την προσεχή Παρασκευή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Gazprom στη Μόσχα, η οποία συμμετέχει στην ελληνική εταιρεία μέσω της θυγατρικής Gazprom Export. Η Προμηθέας Γκάζ δραστηριοποιείται στην χονδρεμπορική αγορά αερίου, αποτελώντας την πρώτη ελληνική εταιρεία που προχώρησε σε εισαγωγές ρωσικού καυσίμου, ενώ το συμβόλαιο με τον Προμηθέα για την προμήθεια 700 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως συνεχίζει να ισχύει κανονικά μέχρι το 2027 και το μόνο που αλλάζει είναι η μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Η Προμηθέας Γκάζ έφερνε στην ελληνική αγορά περί το 1 δις κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου ετησίως. Με το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης, η ποσότητα αυτή άρχισε να μειώνεται για να φτάσει στα περίπου 500.000 κυβικά μέτρα. Από αυτά, περί τα 400.000 συνεφωνηθεί πέρυσι να τα προμηθεύεται η ΔΕΗ απευθείας από τη Ρωσία. Έτσι, απέμειναν στην Προμηθέας Γκάζ για διάθεση στην εγχώρια αγορά μόνο 100.000 κυβικά μέτρα. Ο όμιλος που ίδρυσε ο Δημήτρης Κοπελούζος έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές ενεργειακές υποδομές LNG, FSRU, με αιχμή το μεγάλο project της Αλεξανδρουπόλεως. Από τις αρχές του 2022 και μετά μειώνονται οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου λόγω των κυρώσεων κατά της Μόσχας, ενώ ενεργειακές εταιρείες από την Ελλάδα έχουν συνάψει απευθείας συμβόλαια με την Gazprom.